Στην έγκριση 15 έργων προχώρησε ο μέχρι πρώτη Υπουργός Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξη Αλέξη Χαρίτση, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονία Θεόδωρου Καρυπίδη, με συνολικό προπολογισμό 90 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έργα που υλοποιούνται ήδη και κάποια που θα εκτελεστούν άμεσα σε επίπεδο περιφέρεια. Διευκρινήσει έδωσε με δήλωση του στο ο εντεταλμένο σύμβουλο για έργα Αυτά αφορούν όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως αφορούν τις υποδομές, όπως έχει να κάνει με τους βιολογικούς καθαρισμούς, έχει να κάνει με το αποχετευτικό δίκτυο, τα αντιπλημμυρικά έργα. και βεβαίως έχει να κάνει και με την τηλεθέρμανση, όπου είναι τα 39 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για την τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Έχει εγκριθεί επίσης ένα κοδίλι γύρω στις 700.000 για την αναβάθμιση της τηλεθέρμασης Κοζάνης. Ε, για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι πολύ σημαντικά τα έργα και κυρίως για το Δήμο Εορδέας, όπου γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ έχουν γριθεί και τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι για την επεξεργασία λιμάτων και όσον αφορά και για την ε, ε προαστείου προαστίου Ασβεστόπετρας και Αγίου Χριστοφόρου, αλλά και για, βορεινό, για το βορεινό κομμάτι, όπου εκεί είναι το ρέμα Σουλού το γνωστό, με τη λίμνη Βεγορίτιδα, όπου και εκεί έχουμε περίπου γύρω στα ένα ποσό γύρω στον 5 εκατομμυρίων. Το είναι για έργα ε, αποχητευτικά και για αντιλιοστάσιο επεξεργασία των λιμάτων. στην περιοχή εδώ της, του Δήμου Κοζάνης είναι σε τέσσερις μεγάλους οικισμούς όπως είναι ο οικισμός, όπως είναι η Ιανί, όπως είναι ο Κρόκος, όπως είναι η Χαραυγή, το Δρέπανο όπου εκεί πράγματι έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται τα έργα της και επεξεργασίας των ακαθάρτων προϊόντων. Στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού έχει εγκριθεί το έργο επεξεργασία των λιμάτων σε Σέρβια και Πλατανόρευμα προπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στο Δήμο Βοήου το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στις κοινότητε Γαλατινή, Εράτηρα και Καλονερίου, που σχετίζονται επίση με του βιολογικού καθαρισμού των λιμάτων.